Γεια σου Χάρη μας, καλό Σάββατο ευχόμαστε. Ομορφιές σήμερα σου πάνε αυτά τα χρώματα πάρα πολύ. Είναι πολύ νόστιμο σήμερα. Βέβαια, τα γκρι. Α, είναι πολύ νόστιμο σήμερα. Χάρη, πρέπει να το πούμε αυτά. Να του το αναγνωρίσουμε. Ναι. Αυτά τα γκρι να του πάνε πολύ. Μας έχεις φέρει μια πολύ ωραία συνέντευξη σήμερα. Είναι μεγάλη μας τιμή που η κυρία Μάρα Ζαχαρέα μας υποδέχτηκε στο Star. Μια διαφορετική συνέντευξη και μια διαφορετική εικόνα, θα τολμήσω να πω, μιας και μπαίνουμε στα άδυτα του Δελτίου Ειδήσεων. Mm-hmm. Μαζί της ήταν μια πολύ ωραία πρόταση που μου έκανε η ίδια. Το συζητήσαμε και το στήσαμε ωραία. Μπαίνουμε στη σύσκεψη ειδήσεων, στο μοντάζ. Oh. Βλέπουμε πώς στείνεται ένα δελτίο ειδήσεων μαζί με τους συνεργάτες της. Βεβαίως μας βάζει και στο γραφείο της μέσα που κάνουμε ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης. Είναι η πρώτη της συνέντευξη μετά το θάνατο του πατέρα της, πώς βίωσε το θάνατο του μπαμπά της. Μιλάει σαφώς για την φετινή τηλεοπτική χρονιά, αλλά μπαίνουμε και σε άλλα πράγματα, μιας και έχουμε την προεκλογική περίοδο. Τη ρώτησα αν της έχει γίνει πρόταση να πολιτευτεί, τι θα απαντούσε σε μια ενδεχόμενη τέτοια πρόταση. Μιλάει για την οικογένειά της. Πολύ όμορφη κουβέντα, αποκλειστικά στο Καλύτερα Δεν Γίνεται. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή και προσωπικά θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που περνάμε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Καλύτερα Δεν Γίνεται. Κοίταξε, καταρχάς αυτό το έκανα για σένα, γιατί ξέρεις ότι σε συμπαθώ πάρα πολύ και βεβαίως για την Αταλία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας. Πρέπει να σας πω ότι την βλέπω την εκπομπή σας όποτε μπορώ τα Σαββατοκύριακα και είμαι σπίτι. Τη θαυμάζω. Η Ναταλία έχει καταφέρει μια θαυμαστή ισορροπία ανάμεσα σε θέματα της επικαιρότητας που ενδιαφέρουν την κοινωνία και σε θέματα που βεβαίως έχουν ένα χαρακτήρα πιο ψυχαγωγικό ή μηντιακό. Και χαίρομαι εγώ πάρα πολύ που με πήρες τηλέφωνο. Μου έδωσες μια ωραία πάσα, Μάρα. Πλέον βλέπουμε ότι και οι ψυχαγωγικές εκπομπές το πρωί ασχολούνται πολύ με την ενημέρωση. Μπορώ να πω ότι κάποιες το υπηρέτησαν με μεγάλη αξιοπρέπεια αυτό, κάποιες άλλες με λιγότερη. Δεν έχω εγώ τέτοια προβλήματα και τέτοια κολλήματα. Θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να καταπιαστεί με το οτιδήποτε, αρκεί να το κάνει, όπως και εσύ είπες, με αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και εγκυρότητα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είχαμε τη δυνατότητα σήμερα να δείξουμε στους τηλεθεατές μας το πώς προετοιμάζεται ένα δελτίο ειδήσεων. Βλέπω ότι πας στην αίθουσα σύνταξης, μιλάς με τους συνεργάτες σου, βλέπεις αλλαγές της τελευταίας στιγμής, γιατί άλλα πράγματα γίνονται στις 4 και στις 6 ή στις 7 μπορεί να έχουμε. Εμένα μου αρέσει αυτό το κομμάτι, πρέπει να σου πω. Δηλαδή το θεωρώ πάρα πολύ δημιουργικό. Και γι' αυτό κιόλας έχω κάτσει και έχω σκεφτεί με τον εαυτό μου, γιατί κακά τα ψέματα, κάποια στιγμή το γυαλί τελειώνει. Πιο πολύ με ενδιαφέρει το δημιουργικό κομμάτι, η διεύθυνση, το να φτιάχνεις κάτι, παρά πλέον η παρουσίαση. Αν δηλαδή ερχόσουν εσύ αύριο και μου λέει, κοίταξε να δεις, πρέπει να διαλέξεις, θα διάλεγα τη διεύθυνση. Έχεις βάλει αυτό που λέμε ένα deadline? Κοίταξε να δεις, έχω βάλει. Αλλά επειδή δεν θέλω να πω κάτι δημόσιο, γιατί πολλές φορές έχω ακούσει όχι μόνο δημοσιογράφους, αλλά και παρουσιαστές ποιοτικών εκπομπών και ηθοποιούς και τραγουδιστές, ότι «Α, μέχρι τώρα εγώ θα κάνω συναυλία, δεν θα ξανακάνω» και έχουν περάσει 5 χρόνια και τους ξαναβλέπουμε. Οπότε λέω να μην πω συγκεκριμένη χρονολογία, αλλά εγώ μέσα στο κεφάλι μου έχω έτσι ένα πλάνο. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Από τους πολιτικούς αρχηγούς, ο πιο εύκολος στην κουβέντα και στη συνέντευξη που έχεις κάνει, ποιος είναι? Δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχει κάποιος πιο εύκολος και έχει να κάνει πάρα πολύ και με το timing. Δηλαδή όταν κάποιος έχει κερδίσει εκλογές και δίνει την πρώτη του συνέντευξη μετά από 2-3 μήνες, είναι και ο ίδιος πιο χαλαρός. Όταν πρέπει να διαχειριστεί μια μεγάλη κρίση και δίνει συνέντευξη πάνω σε μια κρίση, εκεί είναι πιο ζορισμένος. Είναι η πρώτη σου συνέντευξη που δίνεις μετά το θάνατο του πατέρα σου. Mm. Ήτανε κάτι που σαφώς σε στεναχώρησε. Είναι μια μεγάλη απώλεια το παιδί να χάνει τον γονιό του. Ίσως, επειδή εγώ αυτό δεν το έχω βιώσει ακόμη, μας κάνει πιο δυνατούς όταν χάνουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Δεν ξέρω να σου πω αν μας κάνει πιο δυνατούς, μας κάνει πιο απολογιστικούς. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι αισθάνεσαι πως κλείνει ένας κύκλος στη ζωή σου. Και
Νομίζω ότι αυτό που πιο πολύ σε κάνει να σκέφτεσαι και να νιώθεις έτσι λίγο άσχημα είναι το ότι κλείνουν οι κύκλοι. Το να αναζητάς τις σκέψεις σου, τα όνειρά σου. Στο όνειρό μου δεν έχει έρθει, αλλά έρχεται πάντα σε στιγμή που είμαι μόνη μου. Δηλαδή, έχω προσέξει κάτι, ότι τελειώνει η δουλειά, μπαίνω στο αυτοκίνητο και με το που φεύγω από το κανάλι, είναι η πρώτη εικόνα που μου έρχεται. Όταν έχεις ελεύθερο χρόνο και πηγαίνεις στο σπίτι, δεν μπορείς και να θέλεις να αποβάλεις όλο αυτό της δουλειάς. Και τώρα που έχουμε και προεκλογική περίοδο, γιατί με τον άντρα σου έχεις και κουβαλάς και τα δικά. Δεν είναι ο άντρας μου, είναι ο γιος μου. Α, είναι... Ο γιος μου είναι τόσο πολύ πολιτικοποιημένος. Αλήθεια. Ασχολείται, εντάξει, έχει σπουδάζει βέβαια και πολιτική επικοινωνία, κάνει το διδακτορικό του, αλλά του αρέσει τόσο πολύ αυτό, όπου είναι απόλυτα ενημερωμένος για το τι έχει γίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολλές φορές μου στέλνει WhatsApp, να το κοιτάω λίγο, μα πού έχει με αυτό. Άρα να φανταστώ ότι ασκεί κριτική και στον μπαμπάκι, μπορεί να έχουν και συγκρούσεις, τα πιστεύω τους. Όχι, δεν ασκεί κριτική να έχουν συγκρούσεις, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά πιεστικός, ότι κάνε αυτό, κάνε εκείνο, βγες εδώ, βγες εκεί, πήρες τηλέφωνο τον τάδε. Είσαι ευχαριστημένη επειδή ηγείσαι του ενημερωτικού τομέα εδώ στο Star με το μοντέλο της τηλεθέασης που έχουμε. Δηλαδή πρέπει πλέον τα κανάλια να παίρνουν κάθε μέρα αυτό το ραβασάκι της Νίλσεν, γιατί στο εξωτερικό και ειδικά Αμερική που δουλεύω κι εγώ, τα κανάλια εκεί παίρνουν κάθε μέρα τον αριθμό τηλεθεατών. Και μία φορά το μήνα παίρνουν και αναλυτικά τις τηλεθεάσεις. Εμένα αυτό μου φαίνεται πολύ πιο σωστό, γιατί έτσι μπορείς να κάνεις μία πιο αντικειμενική σύγκριση. Για παράδειγμα, στα δελτία ειδήσεων, με τι ακριβώς να συγκριθείς? Άλλοι βγαίνουν στις 7, αλλά στην ουσία ξεκινάνε 7 παρατέταρτο. Άλλοι βγαίνουν 8, ξεκινάμε 8 παρατέταρτο. Ένα άλλο κανάλι στις 8 εκείνη την ώρα έχει ψυχαγωγία. Καταλήγεις να συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Ο τίτλος «Σιδηρά κυρία» που σε κατατάσσουν μαζί με την Όλγα Τρέμι. Αλήθεια, και την Έλλη Στάι, ότι είστε οι τρεις κυρίες στο κομμάτι της παρουσίας, αυτό πιστεύεις είναι τιμητικός τίτλος? Η «Σιδηρά κυρία»? Δεν είμαι σίγουρη. Τι έχεις εσύ μες στο κεφάλι σου, για να σου πω να μου αρέσει. Σοβαρότητα, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός και σίγουρα στο τιμόνι της παρουσίας της ενός δελτίου. Θα το αγοράσω τότε, εντάξει. Το δέχεσαι έτσι. Μάρα μου, θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχεις τα φιλιά όλης της ομάδας μας και της Ναταλίας. Ανταποδίδω και δική μου χαρά. Να είστε καλά και πάντα έτσι να είσαστε επιτυχημένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Και τη Μάρα Ζαχαρέα φυσικά. Βεβαίως. Νομίζω όχι άδικα, είναι η ήρεμη δύναμη της ενημέρωσης. Κάνει μια πολύ πετυχημένη χρονιά στο Star, στο Δελτίο Ειδήσεων κάθε μέρα στις 8 παρατέταρτο και λειτουργεί με ομαδικό πνεύμα και πρέπει να το τονίσω αυτό, γιατί έζησα αυτές τις 2-3 ώρες που ήμουν εκεί το μεσημέρι πόσο πολύ δίνει βήμα στους συνεργάτες της, ακούει τις προτάσεις τους και πολλές φορές περνάνε πράγματα των συνεργατών του στο Δελτίο Ειδήσεων και με τη σειρά που παίζουν τα θέματα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτή η μία ώρα που βλέπουμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο στο να στηθεί ένα Δελτίο Ειδήσεων. Εγώ νόμιζα ότι γίνονται κάποια βίντεο. Εμένα το λες, είναι ο αρχισυντάκτης που λέει πάμε στο ένα, στο δεύτερο. Είναι δηλαδή και το σχόλιο που θα ακουστεί είναι δηλαδή όλα χρονομετρημένα. Ομαδική δουλειά. Είναι δύσκολο το Δελτίο. Λοιπόν, προχωράμε. Πού πάμε τώρα? Πάμε στο Famagusta. Πάμε σε μία σειρά του Μέγκα. Που κάνει πρεμιέρα την επόμενη σεζόν και ανακοινώθηκε μάλιστα από τώρα από το μεγάλο κανάλι. Μια πολύ μεγάλη παραγωγή 24 επεισοδίων του Αντρέα Γεωργίου, ο οποίος επιστρέφει σε πρωταγωνιστικό ρόλο μετά την παύση που είχε με την Γη της Ελιάς. Η μεγάλη όμως επιτυχία του Αντρέα και της εταιρείας παραγωγής του, της Make It Production, είναι ότι έκλεισαν δύο πολύ μεγάλα ονόματα της υποκριτικής στο σύριαλ αυτό, που είναι ο κύριος Γιάννης Μπέζος και η Κοραλία Καράντι. Είναι δύο σπουδαίοι ηθοποιοί. Ο κύριος Γιάννης μας. Ναι, και σε δραματική σειρά. Σε δραματική σειρά. Ναι, η ιστορία είναι πολύ ιδιαίτερη. Βεβαίως, είναι μια ιστορία με αφορμή τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Δηλαδή έχει και ιστορία. Ιστορία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Μια εμπνευσμένη υπόθεση που θα δούμε να ξετυλίγεται. Θα είναι εβδομαδιαίο το σύριαλ που θα έχει να κάνει με πραγματικά γεγονότα. Να πούμε ότι ξεκινάνε τα γυρίσματα της σειράς αμέσως μετά το Πάσχα, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, και ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι. Λονδίνο, Κύπρο,
και Ελλάδα θα γίνουν γυρίσματα, μια ακριβή παραγωγή και βέβαια μια πολύ μεγάλη επιτυχία, το τονίζω, του Ανδρέα Γεωργίου που έπεισε, γιατί με την Κοραλία Καράντη είχαν ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν σε καθημερινή σειρά, του Ανδρέα Γεωργίου που έπεισε το Γιάννη Μπέζο, είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί και θα τη δούμε για 24 επεισόδια να ξετυλίγεται μέσα από τις οθόνες του Μέγκα. Καλή επιτυχία σε όλους και βεβαίως και ανυπομονούμε να δούμε έτσι αυτό το αποτέλεσμα. Άρα θα έχει και τη Γη της Ελιάς και την Αμόχωστο. Βεβαίως, σε διπλό ταμπλό θα παίξει το Μέγκα του χρόνου Ανδρέας Γεωργίου. Νομίζω ότι εξαργυρώνει με τον καλύτερο τρόπο την επιτυχία το που είχε φέτος. Το Night Out γνωρίζεις αν θα συνεχιστεί, που είναι δική του παραγωγή, το Night Out δεν λέγεται, με τον Θεοχάρη που είναι παραγωγή του Ανδρέα. Τα γυρίσματα για φέτος σταμάτησαν, γιατί είχε στόκ επεισοδίων μέχρι και τον Ιούνιο. Δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί εάν θα συνεχιστεί του χρόνου. Θα το δούνε μετά το Πάσχα, γιατί θέλουν να δούνε τι προσθήκες θα έχουν με τηλεπαιχνίδια και στην βραδινή ζώνη. Σωστό. Γιατί το Έλεος, παραδείγματος χάρη, δεν θα συνεχιστεί σίγουρα με τον Ηλία Ψινάκη. Α, όχι, ε. Όχι, δεν μπαίνει πράσινο φως για του χρόνου. Άλλη μια εκπομπή του Ωμέγα που σταμάτησαν τα επεισόδια πριν από 20 μέρες. Μάλιστα. Άδοξο. Ξεκίνησε και αργά. Ναι, λίγο. Λίγο εκεί ήταν τα πράγματα. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ σήμερα με το Μαύρο Ρόδο, άλλη μια πετυχημένη σειρά του Μέγκα, η οποία όμως δεν θα πάρει πράσινο φως για του χρόνου. Δυστυχώς, πολλοί φαν της σειράς, τελειώνει φανατικό φέτος, κοινό. Πώς θα τελειώνει, ήθελα να ξέρω αυτή η σειρά. Όμως είναι το ενδιαφέρον. Αυτή είναι μια σειρά που θα έπρεπε να τελειώσει φέτος, όντως. Δηλαδή, νομίζω ότι το συζήτησε σεναριογράφος, σκηνοθέτης με το Μέγκα. Υπήρχε μια καλή διάθεση να το δούνε πώς μπορούν να τραβήξουν αυτό το σενάριο. Γιατί βασίζεται και από μόνιμο βιβλίο, δηλαδή η ιστορία αυτή. Δυστυχώς όμως δεν θα συνεχιστεί του χρόνου και καλώς πράττουν από τη στιγμή που μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε δει την Ελισάβετ, την Καλόγρια και τον Πέτρο να έχουν έρθει κοντά. Καλέ, να... πολύ κοντά, τι κοντά. Πιο κοντά. Επήλθε το μοιραίο. Πλέον βρισκόμαστε σε μια φάση που οι δυο είναι χωρισμένοι, γιατί ο Πέτρος στεναχωρέθηκε που η Ελισάβετ θέλει να ξαναγυρίσει στο μοναστήρι. Πάει με άλλη γυναίκα ο Πέτρος. Το μαθαίνει η Ελισάβετ, του λέει να χωρίσουν και πλέον η αγωνία και το suspense είναι να δούμε μέχρι το τέλος εάν αυτοί οι δύο πρωταγωνιστές μπορούν να είναι μαζί στη ζωή και αν θα απαρνηθεί τα ράσα η Ελισάβετ μέχρι βλέπετε το τέλος. Βλέπετε το Μαύρο Ρόδο. Όχι, αλλά ξέρω το τέλος, έτσι που το άκουσα. Θα πέσει η φωτιά να τους κάψει. Σαν να το είδα. Δεν το έχει. Δεν σου έχει κάψει καθόλου το τέλος ο Χάρης. Θα πέσει η φωτιά να τους κάψει. Δεν θα πέσει η φωτιά. Δεν είπαμε για τέλος. Είπαμε είναι ένα. Κάποιες απαντήσεις πρέπει να δοθούν σε αυτά τα ερωτήματα. Σαφώς και παίζουν και πάρα πολύ ωραία ηθοποιοί, να πούμε έτσι. Πάρα πολύ ωραία ηθοποιοί. Έτσι. Το Ναταλάκη μας έχει ρεπορτάζ για την πρωινή μεσημεριανή ζώνη της ΣΕΡΤ. Ναι, μιλώντας για πράσινο φως, δεν ξέρω αν ο Χάρης μπορεί να με επιβεβαιώσει. Εμένα έτσι ήρθαν στο αυτή μου πληροφορίες ότι και το πρωί αν σε είδον την μεσημβρία και το Studio 4 είναι για να ανανεώσουν και για του χρόνου. Δηλαδή το Studio 4 για τρίτη χρονιά και, ο Φώτης με τη Τζένι Μελιτά για δεύτερη. Η διάθεση και η πρόθεση είναι αυτή. Απλά στην ΕΡΤ, επειδή υπάρχει ένα άλλο τελετουργικό με τις ανανεώσεις, με συμβούλια που γίνονται και όλα αυτά και επειδή έχουμε και εκλογές τώρα που πρέπει να εγκριθούν budget, όλα αυτά θα ανακοινωθούν μετά τις εκλογές και θα μάθουμε μέσα στον Ιούνιο οριστικά και τυπικά, γιατί η ΕΡΤ είναι πολύ τυπική στις ανακοινώσεις της, ούτε ανακοινώνει αν κόβεται κάτι και για το μουσικό κουτί είχαμε ακούσει ότι θα κοπεί, αλλά πήρε πράσινο φως για του χρόνου. Ναι. Με μία λογική όμως που πείσανε τον Νίκο Πορτοκάλογλου να κάνει λιγότερα επεισόδια όλη τη σεζόν. Γιατί ο ίδιος ήθελε λίγο να δει και την περιοδία του και τις live εμφανίσεις του. Πάντως είναι δύο εκπομπές, ειδικά το Studio 4, που πήγε εξαιρετικά για τη ζώνη που είναι και στα νούμερα τηλεθέασης. Δηλαδή έχουμε δει και εμένα δεν με αφορούν τα νούμερα τηλεθέασης, το έχω πει πάρα πολλές φορές των άλλων εκπομπών. Εμένα με αφορά να βλέπω μια εκπομπή και να μ' αρέσει και να περνάω καλά. Και έχω να πω ότι και οι δύο αυτές εκπομπές είναι πάρα πολύ καλές. Έχουν ποιότητα, έχουν ουσία, έχουν ωραίο λόγο, έχουν πολύ ωραίους καλεσμένους και οι δύο αυτές εκπομπές. Και εγώ σαν τηλεθεατής περνάω καλά και δεν προσβάλλεται η νοημοσύνη μου. Του! Κάποιος με μελετάει. Λοιπόν, οπότε επειδή πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει και σε πάρα πολλούς άλλους τηλεθεατές, χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεχιστούν και οι δύο αυτές εκπομπές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρούλη μου. Εγώ ευχαριστώ. Πολλά πολλά φιλάκια, καλό Σάββατο να έχεις. Καλό Πάσχα. Και καλό, αυτό πήγα να πω. Και καλό Πάσχα. Θα επιστρέψουμε μετά το Πάσχα και νομίζω θα έχουμε εξελίξει.